Κύριε Κλαδάκη, Δήμαρχε Βιάνου νομού Ηρακλείου Κρήτης. Κύριε Λαζουρά, Δήμαρχε Καλαβρίτων νομού Αχαΐας. Κύριε Πανουριά, Δήμαρχε Διστόμου νομού Βιωτίας. Κύριε Κοσμά, Κοινοτάρχη Κομμένου νομού Άρτης. Κύριοι εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων, του Νομάρχη, της Περιφέρειας, Πανοσυλλογιώτατε, κύριε Αντιπριτάνης, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοσμήτορες, κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να με συγχωρείτε αν δεν είμαι, κύριε εκπρόσωπε των Συλλόγου Καλαβριτινών, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην σημερινή τελετή που γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Συνήθως τέτοια μέρα μιλούμε, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα μεγάλα βέβαια γνωστά θέματα που έχουν σχέση με την εποχή εκείνη, το έπος της Αλβανίας, τη μάχη της Κρήτης, το μεγαλείο της εθνικής αντίστασης. Πολλοί από εσάς θα είχατε συγκινηθεί πριν από 3 χρόνια ακούγοντας αυτή την αίθουσα τους Γλέζο και Σάντα, το δράμα του εμφυλίου πολέμου. Σήμερα έφυγε από κοντά μας η Έλλη Παπά, η σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη. Είπαμε όμως σήμερα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Να μιλήσουμε για κάτι που έχει σημαδέψει τη συλλογική μας μνήμη, αλλά δεν ακούγεται συχνά. Είπαμε να μιλήσουμε για τα ελληνικά ολοκαυτώματα της κατοχής, όταν κατακτητές, στρατιώτες, οπλισμένοι, σιδηρόφραχτοι, ήρθαν και στάθηκαν απέναντι σε άμαχους, σε άοπλους, σε ηλικιωμένους, απέναντι σε γυναίκες, σε παιδιά, σε βρέφη, απέναντι στην ίδια τη ζωή. Σκοπός, ο φόβος, ο απόλυτος φόβος, η υποταγή και στις περισσότερες των περιπτώσεων το κόψιμο της επικοινωνίας με τους αντάρτες που πολεμούσαν για την ελεύθερη Ελλάδα στα βουνά. 16 Αυγούστου, ολοκαύτωμα Κομμένου. Οι χιτλερικοί εκτελούν 317 κατοίκους από τους 680 στο χωριό Κομμένο της Άρτας και το πυρπολούν. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους, 2 παπάδες, 97 παιδιά μέχρι 15 χρόνων και 119 γυναίκες. Λέει ο Αλέξανδρος Μάλιος, ο γιος του Θόδωρου Μάλιου, όταν έγινε η μεγάλη σφαγή του Κομμένου ήμουν 13 χρόνων. Τα χαράματα της 16ης Αυγούστου 1943 μαζί με την αδελφή μου είχαμε βγάλει τα ζώα έξω για βοσκή και δεν βρεθήκαμε σπίτι. Είδαμε μια φωτοβολίδα και μετά άρχισαν να βάζουν οι Γερμανοί με όλμους και πολυβόλα. Κρύφτηκα σε ένα χαντάκι με την αδελφή μου. Εκεί άκουσα κάποιον να λέει: «Στο γάμο του Μάλιου δεν έμεινε κανένα ζωντανός». Όταν γύρισα, πρώτα είδα τον πατέρα μου με ένα αδελφάκι μου στην αγκαλιά, σκοτωμένοι και οι δυο. Από τα 12 μέλη της οικογένειάς μας σωθήκαμε μόνο εγώ και η αδελφή μου. Οι Γερμανοί φορούσαν λευκές ποδιές, ματωμένες σαν χασάπιδες. Η θηριωδία στο αποκορύφωμά της, 2 μωρά 7 μηνών, γέμισαν το στόμα με βαμβάκι ποτισμένο με βενζίνη και το άναψαν για να δουν το ζωντανό πυροτέχνημα. Ο αυτόπτης μάρτυρας Θόδωρος Σταμάτης βεβαιώνει ότι η τιμόγενη σύζυγος του Λεωνίδα Τσιμπούκη βρέθηκε νεκρή με την κοιλιά ξεσκισμένη και το έμβριο δίπλα της. 13-14 Σεπτεμβρίου, ολοκαύτωμα Βιάνου και Ιεράπετρας. Οι χιτλερικοί εκτελούν 451 στην επαρχία Βιάνου, Λασιθίου Κρήτης, από τα χωριά Κεφαλόβρηση, Άγιος Βασίλειος, Αμυρά, Άνω Βιάνο, Βαχό, Καλάμι,
κάτω Διάνο, Κρεβατά, Πεύκο, κάτω Σίμι, Σικολόγο, Χόντρο, στην επαρχία Ιεράπετρας, από τα χωριά Δόδια, Μάλες, Μουρνιές, Μύθι, Μύρτο, Πάρσα, Ριζά και Χριστό. Ουσιαστικά στην περίπτωση της Βιάννου και της Ιεράπετρας εκτελέστηκε με χαρακτηριστική μεθοδικότητα των Γερμανών η διαταγή του στρατηγού Μίλλερ να εξοντωθεί ό,τι αναπνέει και να καταστραφεί κάθε μέσο ζωής. Ο Δήμαρχος μου είπε προηγουμένως ότι η εντολή έλεγε να υπάρξει νεκρή ζώνη. Οι λεπτομέρειες του ολοκαυτώματος, αν μπορεί κανείς να μιλάει για λεπτομέρειες όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες και χωριά, είναι ανατριχιαστικές. Μια μάνα έθαψε με τα ίδια της τα χέρια και τους τέσσερις γιους της. Μόνο στο χωριό Αμοιρά, όπου σήμερα στη θέση Σέλη βρίσκεται το ηρώο, σκοτώθηκαν 114 άντρες. 13 Δεκεμβρίου, Καλάβρητα. Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα. Οι χιτλεριοί εκτελούν στα Καλάβρητα, προσπαθούν όλους τους άνδρες από 14 χρονών και πάνω, 1104. Το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου άρχισαν να χτυπούν μανιασμένα οι καμπάνες. Με κήρυκα καλούσαν όλους με την απειλή εκτέλεση να συγκεντρωθούν στο σχολείο. Εκεί ξεχώρισαν όλες τις γυναίκες και τα αγόρια κάτω των 14, γεμίζοντας ασφιχτικά μια μικρή αίθουσα. Τους άνδρες τους έβγαλαν κρυφά και τους συγκέντρωσαν στα ριζά των λόφων στη θέση Λάκα του Καπί, 700 μέτρα ψηλότερα από το νεκροταφείο. Τους τοποθέτησαν αμφιθεατρικά ώστε να βλέπουν τα σπίτια τους που καίγονται. Πίσω από τις πλάτες τους τα πολυβόλα και τα μυδράλια περίμεναν το παράγγελμα για να αρχίσουν το μακελιό. Δύο φωτοβολίδες από το ξενοδοχείο του Δαλιάνη έδωσαν το σύρθημα της σφαγής. Πάνω από μια ώρα κροτάλιζαν οι ρηπές. Δεν σκοτώνονται εύκολα 800 άνδρες. Άλλους 404 σκότωσαν τα γύρω χωριά. Οι σκοτωμένοι έπεφταν πάνω στους λαβωμένους αλλά ζωντανούς και τους σκέπαζαν. Τότε ένα ειδικό τμήμα από 30 αξιωματικούς άρχισαν να αποτελειώνουν με χαριστικές βολές στο κεφάλι τους εκτελεσμένους. 17 Δεκέμβρη 1943 γράφει στο βιβλίο της Φύλλα κατοχής Ιωάννα Τσάτσου. Σαν χορός αρχαίας τραγωδίας άρχισαν να μπαίνουν στο γραφείο μας ατέλειωτη σειρά γυναίκες μαυροφορεμένες. Τα πρόσωπά τους ήταν μαρμαρωμένα, ακίνητες, με μια νομαδική, ομοιόμορφη έκφραση νέκρας που δεν είχα ποτέ μου ξαναδεί. Η πρώτη μίλησε με κόπο. Ερχόμαστε από τα Καλάβρητα. Δεν είμαστε όλες. Οι περισσότερες έμειναν εκεί. Όταν ακούσαμε Καλάβρητα, ανατριχιάσαμε. Όμως δεν τρελάθηκαν. Σημάζεψαν τα κουρέλια των ψυχών τους. Πάλεψαν σκληρά μόνες τους. Ανάστησαν τα παιδιά τους που επέζησαν και τα πρόσφεραν πολίτες στην πατρίδα. Έχτισαν τα Καλάβρητα. Έδωσαν ένα αιώνιο παράδειγμα κατερίας της Ελληνίδας μάνας. 10 Ιουνίου, ολοκαύτωμα του Διστόμου. Οι χιτλερικοί εκτελούν στο Δίστομο Λιβαδιάς 296 γυναικόπαιδα και άγνωστο αριθμό στη γύρω περιοχή και στον δρόμο Θήβας Λιβαδιάς. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Σουηδός Στούρε Λινέρ, στο βιβλίο του «Η Οδύσσια μου» γράφει: «Παντρευτήκαμε στις 14 Ιουνίου. Ο υπεύθυνος της Ελληνικής Επιτροπής Έμιλ Σάντρομ παρέθεσε γαμήλιο γέμα προς τιμή μας. Αργά το βράδυ με πλησίασε και με απομάκρυνε από τα γέλια και τις φωνές προς μια γωνιά όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε οι δυο μας. Μου έδειξε ένα τηλεγράφημα. Οι Γερμανοί έσφαζαν για τρεις μέρες τον πληθυσμό του Διστόμου στην περιοχή των Δερφών και στη συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό. Πιθανοί επιζώντες είχαν ανάγκη άμεσης βοήθειας. Το Δίστομο ήταν μέσα στα όρια της περιοχής στην οποία τότε ήμουν αρμόδιος. Έδωσα με τη σειρά μου το τηλεγράφημα στην Κλειό, τη γυναίκα μου, να το διαβάσει. Εκείνη έγνεψε και έτσι αποχωρήσαμε διακριτικά από τη χαρούμενη γιορτή. Περίπου μια ώρα αργότερα ήμασταν καθοδόν μέσα στη νύχτα. Απαιτήθηκε ανυπόφορα μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου διασχίσουμε τους χαλασμένους δρόμους και τα πολλά μπλόκα για να φτάσουμε χαράματα πια στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο Δίστομο. Απ' τις άκρες του δρόμου ανασηκώνονταν γήπες από χαμηλό ύψος, αργά και απρόθυμα, όπου μας άκουγαν και πλησιάζαμε. Σε κάθε δέντρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρέμονταν ανθρώπινα σώματα σταθεροποιημένα με ξυφολόχες, κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμα ζωντανά. Ήταν οι κάτοικοι του χωριού που τιμωρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θεωρήθηκαν ύποπτοι για παροχή βοήθεια στους αντάρτες της περιοχής, οι οποίοι επετέθηκαν σε δύναμη των ΕΣΕΣ. Η μυρωδιά ανυπόφορη. Στο χωριό σιγόκαιγε ακόμα φωτιά στα αποκαίδια των σπιτιών. Στο χώμα κοίτονταν διασκορπισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από υπερήλικες έως νεογέννητα. Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει τη μήτρα με την ψηφολόχη και αφαιρέσει τα στήθη. Άλλες κοίτονταν στραγγαλισμένες με τα εντόστια τυλιγμένα γύρω από το λαιμό.
φαινόταν σαν να μην είχε επιζήσει κανείς. Ήταν το ταξίδι του μέλητός μας. Όταν τα γερμανικά στρατόπεδα κατοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα, αφού μια γερμανική μονάδα κατάφερε να περικυκλωθεί από αντάρτες ακριβώς στην περιοχή του Διστόμου. Σκέφτηκα, λέει ο Σουηδός, ότι αυτό ίσως θεωρηθεί από τους Έλληνες ως ευκαιρία για αιματηρή εκδίκηση. Πόσο μάλλον που η περιοχή εδώ και καιρό είχε αποκοπεί από κάθε παροχή βοήθεια σε τρόφιμα. Ετοίμασα λοιπόν φορτηγά με τα αναγκαία τρόφιμα, έστειλα μήνυμα στο Δίστομο για την άφηξή μας και έτσι βρεθήκαμε στο δρόμο για εκεί άλλη μια φορά η Κλειό και εγώ. Όταν φτάσαμε στα όρια του χωριού μας, συνάντησε μια επιτροπή με τον παπά στη μέση. Έναν παλαιόν αρχόν παπά με μακριά κυματιστή λευκή γενιάδα. Δίπλα του στεκόταν ο αρχηγός των ανταρτών με πλήρη εξάρτηση. Ο παπάς πήρε το λόγο, μας ευχαρίστησε εκ μέρους όλων και είπε: «Εδώ είμαστε όλοι πεινασμένοι, τόσο εμείς οι ίδιοι, όσο και οι Γερμανοί εχμάλωτοι. Τώρα, αν εμείς λιμοκτονούμε, είμαστε τουλάχιστον στον τόπο μας. Οι Γερμανοί δεν έχουν χάσει μόνο τον πόλεμο, είναι επιπλέον και μακριά από την πατρίδα τους. Δώστε τους το φαγητό που έχετε μαζί σας, έχουν μακρύ δρόμο μπροστά τους». Σε αυτή του τη φράση γύρισε η Κλειό το βλέμμα της και με κοίταξε. Υποψιαζόμουν τι ήθελε να μου πει με αυτό το βλέμμα, αλλά δεν έβλεπα πλέον καθαρά. Απλά στεκόμουν και έκλαιγα. Πώς σημάδεψαν αυτά τα γεγονότα τους ανθρώπους? Πώς σημάδεψαν Έλληνες και Γερμανούς? Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που κατά την άποψή μου έχουν ενδιαφέρον. Αργύρης Φουντούρης. Ο Αργύρης ήταν μόλις 3,5 χρονών όταν οι Γερμανοί έφτασαν στο Δίστομο με σκοπό να αφανίσουν τον πληθυσμό. Λίγη ώρα αργότερα οι κατακτητές έφυγαν τραγουδώντας, ενώ πίσω τους άφηναν νεκρούς χωρίς να λυπηθούν, όπως είπαμε, εγγύους και μικρά παιδιά. Ανάμεσα στα θύματα και οι δύο γονείς του Αργύρη, που πριν στεγνώσουν τα δάκρυά του, έμελε να ξεκινήσει για τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής. Ο Αργύρης είναι γνωστός από την ταινία «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη», μια ταινία κραυγή για τη σφαγή του Διστόμου, όπως την αφηγείται ένα παιδί που επέζησε της καταστροφής. Το τραγούδι είναι η θύμηση από τον ανούρισμα που σιγοψιθύριζε τα βράδια η μητέρα του πριν χαθεί στη σφαγή. Μια μακρινή ανάμνηση από τα χρόνια της αθωότητας που διατηρήθηκε άσβεστη χωρίς να τη σκεπάσει η σκόνη της λύθης. Διηγείται: «Είδα τον πατέρα μου νεκρό έξω από το σπίτι, ενώ η μητέρα μου σκοτώθηκε λίγο έξω από το χωριό καθώς επέστρεφε από τη λιβαδιά. Ήμουν σχεδόν 4 ετών όταν έγινε η σφαγή όπου έχασα τους γονείς μου. Συνολικά υπήρχαν 32 θύματα με το επόμενο νημό Σφουντούρης ανάμεσα στους 218 νεκρούς που άφησαν πίσω τους οι Γερμανοί μέσα σε 2 ώρες. Όσοι επέζησαν τη σφαγή θρηνούσαν τους νεκρούς τους. Ανάμεσα στα αποκαίδια ο παππούς και η Ιάννη έλαβαν τον Αργύρη και τις αδελφές του. Το ετοιμοθάνατο παιδί τελικά επέζησε, μεγάλωσε, σπούδασε, έγινε αστροφυστικός και εργάστηκε σε μεγάλα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Όμως δεν είχε ξεχάσει. Μετά τον πόλεμο ο παππούς με πήγε στο Ζάνιο Ορφανοτροφείο στον Πειραιά, ενώ μια αδελφή μου έζησε στο Αμαλείο Ίδρυμα. Οι άλλες 2 αδελφές έμειναν στο Δίστομο. Εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουν ετοιμοθάνατος, καθώς μετά τη σφαγή είχα πάθει ανορεξία και με είχαν ξεγραμμένο. Τελικά συνήρθα και το Μάρτιο του 49 βρέθηκα στην Ελβετία, όπου είχαν ιδρυθεί παιδουπόλεις για τα ορφανά του πολέμου από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εκεί υπήρχαν και 2 ελληνικά σπίτια με 32 συνολικά Ελληνόπουλα από Αθήνα, Πειραιά, Ήπειρο, Κρήτη και Καλάβρητα, των οποίων οι γονείς είχαν σκοτωθεί σε αντίπεινα ή ολοκαυτώματα. Είμαστε παιδιά με κοινές δυστυχώς εμπειρίες από τη φρίκη του πολέμου», διηγείται ο Αργύρης Φουντούρης, που διατηρεί ακόμα επαφή με τα παιδιά που μοιράστηκαν τα χρόνια της ξενιτιάς, της οφάνιας και της αγωνίας. Τα χρόνια κύλησαν και ο Αργύρης πέρασε στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, κέρδισε υποτροφίες, κατάφερε να σπουδάσει αστροφυσική μαθηματικά και να κάνει την διπλωματική του εργασία στην πυρηνική φυσική. Τελικά εργάστηκε ως καθηγητής σε Λύκεια της Ελβετίας, όπου δίδαξε επί 18 χρόνια. Παράλληλα, λέει ο ίδιος, ασχολήθηκα με τη λογοτεχνία, μεταφράζοντας τα γερμανικά Έλληνες ποιητές όπως Εφέρη, Καβάφη, Ρίτσο. Έκανα μελέτες για τον Καζαντζάκη και τον Νικηφόρο Βρετάκο, τον οποίο αργότερα γνώρισα από κοντά όταν είχε έρθει ως πρόσφυγας στην Ελβετία την εποχή της δικτατορίας. Στα χρόνια της Χούντας ενεργοποιήθηκα στην αντίσταση και έβγαζα στα προπήλαια αντιστασιακό περιοδικό.
λέει σε σύνδεξή του. Από το 80 εγκατέλειψε τη διδασκαλία, αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία, ταξιδεύοντας παράλληλα στις άκρες του κόσμου, εργαζόμενος στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων υπό τη σκέψη οργανισμός όπως η Υπάτη Αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το 81 μετήχε σε ομάδα περίθαλψης για 500.000 πρόσφυγες στη Σομαλία, αργότερα βρέθηκε στο Νεπάλ και επί 4 χρόνια μέχρι το 89 έζησε στην Ινδονησία σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη τεχνικών σχολών. Όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασε την επαφή του με την πατρίδα, με το δίστομο, επικοινωνούσε τακτικά με την οικογένειά του, συμμετέχοντας ενεργά και στον αγώνα της διεκδίκησης των πολεμικών αποζημιώσεων. Χέρμαν Φρανκ Μέγερ, Γερμανός, με πατέρα Ναζί. Γεννήθηκε το 40 στο Ανόβερο. Σπούδασε στο Αμβούργο οικονομικά και εργάστηκε ως επαγγελματίας και στην Ευρώπη, αλλά και την Ιγυρία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βιβλία του, όπως Αγνοούμενο στην Ελλάδα, Κομμένο, από τη Βιέννη στα Καλάβρητα, αντλούν την πιστικότητά τους από το γεγονός ότι δεν αναφέρονται καθόλου στην ηθική διάσταση, αλλά περιορίζονται αποκλειστικά στην υφάλεια περιγραφή των γεγονότων. Όποιος γνωρίζει την ιστορία του συγγραφέα, γνωρίζει ότι αυτή η αποστασιοποίηση δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Ο πατέρας του υπηρετούσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Γερμανικό στρατό, στην Ελλάδα, και δηλώθηκε αγνοούμενος το 1943. Η προσωπική ανάγκη του γιού του να ερευνήσει την τύχη του πατέρα του τον οδήγησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1963. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο πατέρας του είχε απαχθεί από Έλληνες αντάρτες και θανατωθεί μετά από μια περίοδο εχμαλωσίας. Από το 1991 αφοσιώνεται περισσότερο στο πάθος του, το οποίο προήλθε από την αναζήτηση του πατέρα του, δηλαδή την έρευνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Οι έρευνες του χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και διεξοδικότητα. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο Μάγερ ασχολήθηκε με την τύχη καθενός από τα 486 θύματα των Καλαβρίτων. Πράγματι, η προσφορά του Μάγερ έγκυται ιδιαιτέρως στις διεξοδικές ιστορικές έρευνες για τις ανάγκες του έργου του. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αναζήτησε στη Γερμανία αρκετούς στρατιώτες που συμμετείχαν στις λεγόμενες επιχειρήσεις αντιπίνων και συζήτησε μαζί τους. Συνέβαλε με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην προσπάθεια ενάντια στη λύθη. Στη δική του δράση οφείλεται το ότι κατά την εκδήλωση μνήμης στο Κομμένο τον Αύγουστο του 2003 συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη της Ένωσης Παλεμάχων Ορεινών Καταδρομέων της Μονάδας, η οποία είναι υπεύθυνη για πολλά εγκλήματα πολέμου στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι με αυτά ο Μάγερ, γιος Ναζί αξιωματικού, υπεύθυνου για εγκλήματα, συμμετέχοντος σε δραστηριότητες εγκλημάτων πολέμου, έμεσα με αυτόν τον τρόπο ζητούσε συγγνώμη για αυτά που έγιναν τους Γερμανούς στην Ελλάδα. Ο Μάγερ σκοτώθηκε πριν από λίγους μήνες σε αυτοκινητιστικό ή σε κάποιο ατύχημα στη Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, πόσο εύκολο είναι να υπάρξει λύθη και συγγνώμη πάνω από αίματα, μνήματα μαρτύρων, θυσίες, έστω κι αν έχουν περάσει 65 χρόνια. Πόση ανθρωπιά και ανωτερότητα χρειάζεται από αυτούς που θυσιάστηκαν, από αυτούς που είδαν τους αγαπημένους ανθρώπους τους να έχουν το τέλος που περιέγραψα πριν από λίγο. Εν τέλει, πόσες θυσίες, πόσα ολοκαυτώματα, πόσες προσφυγές θα χρειαστούν ακόμα για την ειρήνη? Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι και υπόθεση του καθενός από μας. Μέχρι την ημέρα που θα κυριαρχήσει η ειρήνη στον κόσμο, το πι στη λέξη πολιτισμός, το πρώτο γράμμα,
πάντα θα είναι μικρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως είπα στην αρχή, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ήθελε να τιμήσει, να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα των ολοκαυτωμάτων, των αντιπίνων, και θα αποτίσει αυτό το φόρο τιμής στα πρόσωπα των εκλεγμένων εκπροσώπων των μαρτυρικών πόλεων που αντιπροσωπεύονται σήμερα από τους, ακριβώς από τους εκλεγμένους αυτούς αντιπροσώπους εδώ. Και θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στους δημάρχους και στους κοινοτάρχες να μας μιλήσουν για τα δικά τους βιώματα και τις δικές τους εμπειρίες. Γι' αυτό, λοιπόν, καλώ καταρχήν τον κύριο Κλαδάκη, Δήμαρχο Βιάννου Νομού Ηρακλείου Κρήτης, να έρθει στο βήμα. Ανοσιολογιότατε, κύριε Πριτάνη, κύριοι των φορέων των πατρών, αύριο γιορτάζουμε μια μεγάλη εθνική γιορτή, την 28η Οκτωβρίου. Το τίμημα για το Δήμο μας της περιόδου εκείνης είναι πολύ μεγάλο σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικές ζημίες. Τι συνέβη στην περιοχή μας πριν 66 χρόνια, τις 14 του Σεπτέμβρη του 1943, ένα μεγάλο ολοκαύτωμα από τα δύο μεγαλύτερα της Ελλάδας. Κορυφαίος λογοτέχνης παγκοσμίου κύρους, ο Νίκος Καζαντζάκης, σε συνδημοσιεύματα του με διαπρεπείς καθηγητές του Πανεπιστημίου, χαρακτήρισαν τη θυσία της Βιάννου ως τη μεγαλύτερη της Κρήτης σε απώλειες ανθρώπινου δυναμικού και υλικές καταστροφές. Η στιγμή ήταν κέρια. Η Ευρώπη ήταν αξονοκρατουμένη, αλλά είχαν ήδη σημειωθεί μερικά ρήγματα που προειδοποιούσαν για την εξέλιξη και το τέλος. Η κρίσιμη σύγκρουση είχε συντελεστεί. Κατέρευσε ο φασισμός στην Ιταλία. Κατέρεε και το θηρίο του ολοκληρωτισμού. Απέμενε η εισβολή των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Προσφορότερο μέρος σε θεωρείται η Κρήτη, η Σικελία ή η Νορμανδία. Λέγεται ότι η εκτέλεση δύο Γερμανών και η επακολουθήσα μάχη της Σίμης στην περιοχή της Βιάννου απέβλεπαν στην παραπλάνηση των Γερμανών. Οι αντάρτικες ομάδες είχαν επιτυχία στη Σίμη, πήγαν μετά στα βουνά και άφησαν δυστυχώς έκθετα όλα τα χωριά της επαρχίας στη μανία των κατακτητών. Το τι επακολούθησε ήταν δραματικό. Εξεδηλώθη η γερμανική θηριωδία του ναζισμού στο ακρότατο βαθμό. Η διαφθαρίσα συνείδηση που εξαγριώνεται περισσότερο όταν καταδύεται εξετέλεσε την εντολή της διοίκησης του νομού. Ολοκληρωτική καταστροφή, νεκρή ζώνη Βιάννους. Πλήρη αρενοκτονία, εκτέλεση όλων των ανδρών και επιρπόληση ανατίναξη όλων των οικειών της επαρχίας. Πολλοί παιδιά τότε, ηλικιωμένοι σήμερα, είχαν σε αυτό το δράμα όχι μόνο αυτοψία, αλλά και αυτοπάθεια. Αλλά αυτή ήταν η Γερμανία του Γκέτε, του Σίλερ και του Μπετόβεν. Ήταν αυτή η Γερμανία του υψηλού πολιτισμού, αυτή που προέβαλε την ελληνική παιδεία της αρχαιότητος ως την ανώτερη παιδευτική έξαρση. Στο ολοκαύτωμα της Βιάννου, που χάραξε βαθύτατα την πλούσια διαχρονική μας παρουσία στην ιστορία, έχουμε μια μεγάλη οφειλή, και αυτό θα ήθελα να τονίσω σήμερα εδώ. Σε όλη τη θυσία που μνημονεύομαι, οι ηρωικότερες μορφές πρέπει να εξαρθούν. Είναι οι μητέρες που μας κράτησαν το βάρος της ανατροφής μας σε κακουχίες και αντικσότητες. Η οφειλή μας θα είναι όπως και η μνήμη των θυμάτων μας αιώνια. Ευχαριστώ.
Ανοσιολογιότατε, κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, κύριε πρόσωποι των αρχών, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, του κυρίου Νομάρχη, του κυρίου Δημάρχου Πατρέων, αγαπητοί κύριοι Δήμαρχοι των Μαρτυρικών Πόλεων που θα ομιλήσουμε στο βήμα σήμερα, κύριοι εκπρόσωποι των συλλόγων, εκλεκτά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας των Πατρών, καθηγητές, φοιτητές και υπάλληλοι, είναι κοινή διαπίστωση, και αυτό ισχύει περισσότερο σε αυτόν εδώ τον τόπο, που είναι ένας τόπος της επιστήμης και της τέχνης, ότι ένας λόγος, μια ομιλία για την 28η Οκτωβρίου, για το έπος της 28ης Οκτωβρίου, δεν πρέπει να σταματάει σε μια απλή εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων, τα οποία άλλωστε είναι γνωστά και με γλαφυρό αλλά συνοπτικό τρόπο τα παρουσίασε όσον αφορά τις τέσσερες μαρτυρικές πόλεις και ο αξιότιμος κύριος Πρίτανης προηγουμένως. Θεωρώ προσωπικά, αλλά και ευρύτερα γνωστό, ότι ένας λόγος για την επέτειο την αυριανή πρέπει να αναδεικνύει τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η αυριανή ανάμνηση της εποποιίας. Από αυτή την άποψη αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον κύριο Πρίτανη και στους αντιπριτάνης και στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών για την πρωτοβουλία που είχαν να καλέσουν τους εκπροσώπους τεσσάρων μαρτυρικών πόλεων για να αναδείξουν αυτά τα μηνύματα. Θα ξεκινήσω εξιστορώντας τα ιστορικά γεγονότα με τον ίδιο συνοπτικό τρόπο και να αναδείξω τα μηνύματα που εκπέμπει το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Όπως είναι γνωστό, η κατοχή αποτελεί μια από τις συγκλονιστικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο ελληνικός λαός, εξαντλημένος από την εποποιία του 1940, υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλές περιπέτειες και κακουχίες. Την εισβολή των κατακτητών, το πρόβλημα της επιβίωσης, την οδυνηρή περιπέτεια της πείνας, τις εκτελέσεις, τα βασανιστήρια και τις καταστροφές. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, τόπος με μακραίωνη ιστορική διαδρομή και επαναστατικό παρελθόν, υπέστη στην περίοδο της κατοχής τεράστιες απώλειες, τόσο σε έμψυχο δυναμικό, με μαζικές εκτελέσεις, αλλά και καταστροφές περιουσιών. Από το κατολοχικέρι του 1943 άρχισαν εκτελέσεις, βομβαρδισμοί και καταστροφές χωριών στην περιοχή. Οι εγκληματικές πράξεις των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής κορυφώθηκαν τον Δεκέμβριο του 1943 σε μια οργανωμένη εκαθαριστική επιχείρηση της περιοχής των Καλαβρίτων, γνωστή και ως επιχείρηση Καλάβρητα, από τις 5 έως τις 15 Δεκεμβρίου του 1943. Ήταν μια από τις πιο σκληρές επιχειρήσεις της Βέρμαχτ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Από τις αρχές του 1943, στην ευρύτερη περιοχή, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά αντιστασιακά γεγονότα. Οι επιχειρήσεις των ανταρτών συνεχίστηκαν ολόκληρο το καλοκαίρι του 1943, με αποκορυφώματα τις μάχες των Ρογών και της Χερπινής στις 16 και 17 Οκτωβρίου του 1943. Η Βέρμαχτ ανησύχησε και με εκθέσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1943 χαρακτήρισε την περιοχή ως επικίνδυνο αντιστασιακό κέντρο το οποίο έπρεπε να ισοπεδωθεί. Μετά τη διαμόρφωση ενός γενικότερου κλίματος ανησυχίας για την αντιστασιακή δράση στην περιοχή, η 117η Μονάδα Κυνηγών αποφασίζει να δράσει. Τα γερμανικά στρατεύματα που ξεκίνησαν από την Τρίπολη, το Αίγιο και την Πάτρα ακολούθησαν ακτινωτή πορεία, σύμφωνα με τους γερμανικούς χάρτες, με κατεύθυνση στην επαρχία Καλαβρίτων για να καταλήξουν στα Καλάβρητα. Την 5η, 9 Δεκεμβρίου, τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στα Καλάβρητα. Απαγόρευσαν ρητά την έξοδο από την πόλη, έκαψαν το ξενοδοχείο Χελμός και τα σπίτια οικογενειών που είχαν μέλη στην αντίσταση και επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στις 13 Δεκεμβρίου ολοκλήρωσαν την επιχείρηση. Πυρπόλησαν και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την πόλη των Καλαβρίτων, λαιλάτισαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης,
από τα 14 ετών και πάνω στη ράχη του Καπί. Την 13η Δεκεμβρίου 1943 ο χρόνος στα Καλάβρητα σταμάτησε. Οι δείκτες του ρολογιού της εκκλησίας δείχνουν την ώρα. 2:34 πρώτα λεπτά. Κανείς δεν περίμενε, δεν φανταζόταν εκείνο το πρωινό του Δεκέμβρη το κακό που θα ερχόταν. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει το σημείο στο οποίο θα έφτανε η βαρβαρότητα των κατακτητών. Το χτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας ήταν άγριο, βιαστικό και ανήσυχο. Σήμανε το τέλος της ευτυχίας των ανθρώπων της πόλης των Καλαβρίτων, μιας πόλης που έσφιζε από ζωή, όπως γλαφυρά τα παρατηρούμε και στις σχετικές φωτογραφίες. Η διαταγή συγκέντρωσης το πρωί της αποφράδας ημέρας άνοιξε την αυλαία του δράματος. Οι Καλαβριτινοί συγκεντρώθηκαν στο δημοτικό σχολείο που έμελε να γίνει ο τόπος του παντοτινού αποχωρισμού. Οι άντρες και τα αγόρια από 14 χρονών και πάνω οδηγήθηκαν σε ξεχωριστές αίθουσες από τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε φάλαγγες στη ράχη του Καπί. Από εκεί ψηλά έβλεπαν την πόλη να καίγεται, μαζί και το δημοτικό σχολείο όπου βρίσκονταν έγκλειστα τα γυναικόπαιδα. Την ίδια στιγμή ο οδοντωτός κατηφόριζε με την πραμάτια από το πλιάτσικο των Γερμανών στα σπίτια, στις υπηρεσίες, στις τράπεζες και στην εφορία των Καλαβρίτων. Το σύνθημα της εκτέλεσης δόθηκε και οι άντρες των Καλαβρίτων έπεσαν νεκροί κάτω από τα παγερά βλέμματα των άνανδρων εκτελεστών τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά που σώθηκαν σπάζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα του σχολείου ανηφόρησαν στο αμφιθέατρο του θανάτου για να αντικρίσουν το φρικιαστικό θέαμα και να καταγράψουν με τα μάτια τους την ανίποτη συμφορά. Οι καλαβριτινές μανάδες, οι ηρωίδες αυτού του τόπου, ανέβηκαν το δικό τους Γολγοθά. Μέσα στη φρίκη και την απόγνωση έθαψαν τους νεκρούς τους, προστάτευσαν τα παιδιά που τους απέμειναν, ξανάχτισαν το σπιτικό τους και ανάστησαν την πόλη. Στη συνέχεια αντιπάλεψαν με μύρια δεινά που τους κληροδότησε το μεγάλο φωνικό. Δεν σταμάτησαν όμως να μας διδάσκουν την αξία της απλής και καθημερινής και αληθινής ζωής. Το δράμα της πόλης υπήρξε τραγωδία δίχως κάθαρση. Όσοι επέζησαν, οι χείρες, τα ορφανά και οι 13 διασωθέντες άνδρες έζησαν στη συνέχεια την απόλυτη οδύνη και την καταστροφή. 66 χρόνια έχουν περάσει από την τραγική Δευτέρα της 13ης Δεκεμβρίου 1943, την πιο μαύρη μέρα της κατοχής για τα Καλάβρητα. Η ιστορική έρευνα έχει δώσει ήδη τη δική της ανένδοτη και ανέκδοτη απάντηση. Η επιχείρηση Καλάβρητα ήταν ένα μαζικό προσχεδιασμένο έγκλημα στην πόλη. Την πόλη με τη μακραίωνη ιστορία, τη γη και τον τόπο που δίδαξε παλικαριά και γενναιότητα, που πρωτοστάτησε στους αγώνες της πατρίδας μας μαζί με άλλες πόλεις. Οι μαζικές εκτελέσεις της Wehrmacht στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, αντανακλούσαν το χαρακτήρα ενός καθεστώτος που παρήγαγε πρωτοφανή βία και τρομοκρατία, ερήπωση και καταστροφή. Η αμέτρητη νεκρή των Καλαβρίτων, του Διστόμου, της Βιάνου, του Κομμένου, του Χορτιάτη, της Σκανδάνου, αλλά και άλλων μαρτυρικών τόπων στην Ελλάδα και στον κόσμο, δεν υπήρξαν απλά θύματα ενός ακόμη πολέμου από τους πολλούς που γνώρισε η ανθρωπότητα. Υπήρξαν θύματα παρανοϊκών εγκληματικών εγκεφάλων που περιφρονούσαν την ανθρώπινη ζωή, που απαξίωναν το λαό, που ονειρεύτηκαν την παγκόσμια κυριαρχία βασισμένη στη ρατσιστική φυλετική καθαρότητα και στην εξαφάνιση των αντιπάλων. Θύματα αυτής της βαρβαρότητας έπεσαν και οι Καλαβριτινοί. Στο απόρριτο ραδιοτηλεγράφημα της 117ης Μεραρχίας Κυνηγών καταγράφεται ο τελικός απολογισμός της επιχείρησης Καλάβρητα. Κατεστράφησαν ολοκληρωτικά τα χωριά Ρογή, Κερπινή, Στάση Κερπινής, Άνω Ζαχλωρού, Κάτω Ζαχλωρού, Σούβαρδο, Βραχνή, Καλάβρητα, Μοναστήρια Μεγάλου Σπηλαίου και Αγίας Λαύρας, Αγία Κυριακή, Αυλές, Βυσοκά, Φτέρη, Πλατανιώτισσα, Πυργάκι, Βάλτσα, Μελίσια, Μοναστήριο Μπλου, Λαπαναγή, Μάζη, Μαζέικα, Παγκράτη, Μωρόχοβα, Δερβένη, Βάλτος, Πλανητέρου, Καλύβια. 1113 Έλληνες εκτελέστηκαν. 66 χρόνια κύλησαν από τότε και ενώ για κάθε έγκλημα υπάρχει τιμωρία, υπάρχει δικαιοσύνη, στην περίπτωση
των Καλαβρίτων αλλά και των άλλων μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, αυτή η τιμωρία, αυτή η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα. Οι νομικές κολυσιεργίες της γερμανικής πλευράς αλλά και η απροθυμία των ελληνικών κυβερνήσεων να επαναφέρουν και να θέσουν το τεράστιο θέμα των οφειλών και αποζημιώσεων της Γερμανίας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών και διακρατικών υποχρεώσεων καθυλώνει τις δίκαιες απαιτήσεις μας που παραμένουν ανικανοποιητές και εκκρεμείς ακόμη. Εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά και ανταλλάδευτα να διεκδικούμε την καταβολή και την διεκδίκησή τους. Στα πλαίσια της γενικότερης κινητοποίησης, με τη συνεργασία και την υποστήριξη πολιτικών φορέων, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000 το Δίκτυο των Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-45, στο οποίο συμμετέχουν 50 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιπροσωπεύουν 90 μαρτυρικές πόλεις και χωριά που έχουν αναγνωριστεί με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Βασικός σκοπός αυτού του δικτύου, μέλη του οποίου είμαστε και οι 4 εδώ σήμερα ομιλούντες δήμαρχοι και ο πρόεδρος της κοινότητας, είναι η αναζήτηση και διεκδίκηση των εύλογων και δίκαιων πλήρων και ηθικών και υλικών αποζημιώσεων για τις καταστροφές που υπάστησαν οι περιοχές αυτές σε ανθρώπους, υποδομές και περιουσίες και η αναζήτηση και διεκδίκηση της επιστροφής με κάθε μέσο των λελετηθέντων από τις κατοχικές δυνάμεις πολιτιστικών θησαυρών. Η γενιά που φεύγει και που έζησε τις θηριωδίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρατά ζωντανή τη μνήμη ως ιερή παρακαταθήκη. Τη μνήμη αυτή οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στη γενιά που έρχεται. Ήδη στα Καλάβρητα, μετά από πολύχρονη προσπάθεια, από το 2005 λειτουργεί το Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος που έχει ανοίξει τις πόρτες του στους χιλιάδες επισκέπτες της μαρτυρικής μας πόλης, συντηρώντας τη μνήμη των σύγχρονων και μεταγενέστερων και ιδιαίτερα των νέων, το ναζιστικό έγκλημα, το αιώνιο στίγμα κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού μας και στέλνοντας στον κόσμο ένα μήνυμα καταδίκης του πολέμου και της βίας, ένα μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών. Στις μέρες μας βιώνουμε μια άλλη μορφή φασισμού. Έναν ολοκληρωτικό φασισμό που δημιουργεί καθημερινά χιλιάδες ολοκαυτώματα που υπακούει στην αρχή, σας σκοτώνουμε και μετά σας ανασυγκροτούμε. Όλα αυτά τα καινούργια παράδοξα που συντελούνται στην παγκόσμια σκηνή μας δείχνουν το δρόμο. Το μονόδρομο, θα έλεγα, της αντίστασης στη νέα βαρβαρότητα. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιούμε, να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε. Και όσο θυμόμαστε, δεν πεθαίνουμε και δεν αφήνουμε να πεθάνουν οι άνθρωποι μας που θυσιάστηκαν. Ο σημερινός κόσμος χρειάζεται να λάβει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ειρήνης. Χρειάζεται να συναισθανθεί την ανάγκη για μια σταθερή και αδιατάρακτη εμπέδωσή τους για όλους και παντού. Αυτή την ειρήνη πρέπει να διακηρύξουμε σε όλους και για αυτή πρέπει να εργαστούμε. Το μήνυμα λοιπόν της ειρήνης είναι το μήνυμα που μένει από το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Πανασιολογιότατε, κύριε Πρίτανη, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, φίλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Βρίσκουμε σήμερα εδώ, στα πλαίσια αυτής της γιορτής, για να θυμίσω σε όλο τον κόσμο τι έγινε στο Δίστομο. Στις 10 Ιουνίου του 1944, λοιπόν, στις 7:30 το πρωί ξεκινούν 7 αυτοκίνητα από τη Λιβαδιά, από τα οποία τα 2 είναι ελληνικά, επιταγμένα με Έλληνες οδηγούς, που προηγούνται της φάλαγγας και είναι γεμάτα με Γερμανούς στρατιώτες, μεταμφιεσμένους σε μαυραγωρίτες για παραπλάνηση, φέροντας οπλισμό μάχης. Ώσπου να φτάσουν στο σταυροδρόμι Διστόμου Αράχοβας, πυροβολούν αδιακρίτως και σκοτώνουν στο διάβα τους ζώα και ανθρώπους.
και αφού ενωθούν με άλλα 60 γερμανικά αυτοκίνητα που έρχονται από την Άμφισσα, γεμάτα στρατιώτες, κατευθύνονται στο Δίστομο. Στο δρόμο συλλαμβάνουν 12 αγρότες παλικάρια που θερίζουν τα χωράφια τους. Τους δένουν καθένα χωριστά και όλους μαζί και τους μεταφέρουν στο σχολείο του χωριού. Βλέποντας οι διστομήτες αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, αρχίζουν να ανησυχούν. Η καρδιά τους σφίγγεται. Η ανησυχία γίνεται φόβος. Στο κάλεσμα των Γερμανών καταφθάνουν ο παπάς και ο πρόεδρος του χωριού, τους οποίους και ρωτούν αν υπάρχουν αντάρτες στην περιοχή και παίρνουν βέβαια την καθιερωμένη ελληνική αρνητική απάντηση. Ύστερα οι Γερμανοί απαιτούν να τους φέρουν τρόφιμα και οι διστομήτες όχι μόνο κουβαλούν φαγόσιμα, αλλά ό,τι καλύτερο έχουν στην προσπάθειά τους να εξευμενήσουν τους Γερμανούς, μήπως και αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους. Πράγμα που δεν γίνεται. Και έτσι οι διστομήτες παρακολουθούν με αγωνία τα όσα συμβαίνουν γύρω τους, ανήμποροι να επέμβουν. Οι Γερμανοί, αφού τρώνε και πίνουν, τοποθετούν φυλάκια σε κέρυες θέσεις γύρω από το Δίστομο και ξεκινούν για το στήρι, στο χωριό που βρίσκεται ανάμεσα στο Δίστομο και στον Όσιο Λουκά. Προηγούνται τα δύο ελληνικά φορτηγά για παραπλάνηση και ακολουθεί η κυρία Φάλαγκα. 3 χιλιόμετρα έξω από το Δίστομο και πριν μπουν στο στήρι, πέφτουν σε ενέδρα ανταρτών και δέχονται καταιγισμό πυροβολισμών. Από τον ευνηδιασμό αυτό σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής Τεό, που ξεψύχησε μόλις τον μετέφεραν στο Δίστομο. Στο μεταξύ καταφθάνουν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της Φάλαγκας και η μάχη ανάβει. Μετά μια μισή ώρα σκληρή σύγκρουση, οι αντάρτες συμπτύσσονται και αποσύρονται. Με μικρές απώλειες βέβαια οι αντάρτες, οι δε Γερμανοί μαζεύουν νεκρούς και τραυματίες επιστρέφοντας στο Δίστομο. Η ώρα είναι 4. Ώρα απόγευμα, ώρα 0 όμως για το Δίστομο. Η διαταγή που δίνεται από τον υπολοχαγό των SS Heinz Zabel είναι όλοι οι διστομήτες να κλειστούν στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι αθώα και μυρολατρικά εκτιλούν τη διαταγή και έτσι τα πρόβατα είναι συγκεντρωμένα για σφαγή. Αφού ξεμπερδεύουν πρώτα με τους 12 ομήρους, στείνοντάς τους στον τοίχο του σχολείου και εκτελώντας τους εν ψυχρό, ξεχύνονται μέσα στο χωριό σαν λυσασμένοι λύκοι. Οι πόρτες των σπιτιών παραβιάζονται η μία μετά την άλλη. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός σε όλο το μεγαλείο. Η αγριότητα, η σκληρότητα, η απανθρωπιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα των ανθρώπων των SS. Στο πέρασμά τους εξαφανίζουν κάθε ίχνος ζωής. Σκοτώνουν γέρους, γριές, άνδρες. Ξεκυλιάζουν έγκυες γυναίκες. Λογχίζουν και ποδοπατούν τα μωρά. Απολογισμός. 218 αθώα θύματα. 47 παιδιά ηλικίας από μερικών ημερών έως 12 χρονών. 91 γυναίκες. 20 ανδρόγυνα, 60 άνδρες και φαμίλιες ολόκληρες και κλείνονται. Οι Γερμανοί δεν αρκέστηκαν μόνο στο να σκοτώσουν ανθρώπους. Σκότωσαν περίπου και 100 ζώα. Αυτοί ήταν οι Γερμανοί. Όμως ο καιρός άρχισε να χαλάει. Τους βρήκε στη μέση του χωριού. Το
το ζήγωμα της νύχτας τους αναγκάζει να αφήσουν μυστολιωμένο το ενίερο έργο τους και να πάρουν το δρόμο της επιτροφής που ήταν Λιβαδιά. Εδώ να σημειώσω ότι οι Γερμανοί είχαν κάνει και ένα λάθος ευτυχώς και είχαν αφήσει κάποια πλευρά αφύλακτη. Έτσι, πολλοί δυστομίτες γλίτωσαν ξεφεύγοντας από αυτή τη δίωδο. Περήφανος λοιπόν ο γενναίος στρατός της Γερμανίας, τα διαλεχτά παιδιά των SS επιστρέφουν στη βάση τους για να ομολογήσουν τα κατορθώματά τους και να εισπράξουν τα συγχαρητήρια από τους διοικητές τους. Όμως το σκοτάδι αργόπευτε και μια παγερή γαλήνη άρχισε να σκεπάζει το άψυχο χωριό. Λαλιά δεν ακούγεται. Και μια παγερή γαλήνη άρχισε να σκεπάζει το άψυχο χωριό. Κορμιά άψυχα και κατακριουργημένα, μερικοί λαβωμένοι ψυχομαχάνε, πλάι στα λείψανα των αγαπημένων τους. Μα η νύχτα πέρασε και το δίστομο ξύπνησε. Και τότε, ποιος μπορεί να περιγράψει το τι έγινε? Θρήνη, παράξενα γέλια από αυτούς που είχαν παραφρονήσει. Σπαραχτικά ξεφωνητά συνθέτουν μια εικόνα αβάστακτη η ανθρώπινη ψυχή. Έπρεπε όμως να τσαλώσουν την καρδιά τους, να συγκρατήσουν τον πόνο τους και να πράξουν το ιερό καθήκον προς τους αγαπημένους τους, την ταφή, η οποία έγινε χωρίς παπά, γιατί τον παπά τον είχαν εκτελέσει. Τους πιο πολλούς τους έθαψαν στις αυλές τους. Αυτή ήταν η σφαγή του διστόμου. Θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα βίωμά μου όταν ήμουν 12 ετών. Γεννήθηκα το 1945, ένα έτος μετά τη σφαγή. Το 1957 αναγκάστηκα να φύγω από το δίστομο να πάω στη Λιβαδιά στο γυμνάσιο. Μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχα βγει από το δίστομο. Όταν ο πατέρας μου με κατέβασε από το λεωφορείο στη Λιβαδιά, ένιωσα την πιο μεγάλη έκπληξη της ζωής μου. Είδα γυναίκες να φορούν χρωματιστά φορέματα. Η εντύπωσή μου ήταν ότι οι γυναίκες φορούν μόνο μαύρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρίτανη, αξιότιμα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, φίλοι, αδερφοί, δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα την ευκαιρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό τον κύριο Πρίτανη με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου να αναφερθούμε σε γεγονότα που συνδέονται άμεσα με την ένδοξη αυτή περίοδο, αλλά κατά τη γνώμη μου αναδεικνύουν και μια άλλη διάσταση της ιστορίας των ανθρώπων. Αυτοδιάθεση, ισοτιμία, δικαιοσύνη, ελευθερία, θυσίες, αγώνες, μάχες. Λέξεις γερά γατζωμένες στο παρελθόν μας αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανές τις ρίζες ενός λαού που παιδεύεται με την διελκυστίντα του χθες και του αύριο. Αναζητώντας το νόημά τους, απομακρυνόμαστε από το σήμερα και γυρίζουν οι σελίδες της ιστορίας μας πίσω. Πάμε λοιπόν πίσω 66 χρόνια και ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την κατάσταση έτσι όπως μας τη μεταφέρουν σήμερα οι κάτοικοι του κομμένου της Σάρτας. Θα πω ενδεικτικά δύο από μαρτυρίες επιζώντων. Η κυρία Δήμητρα Κοσμά είναι σήμερα 78 χρονών και ζει στο κομμένο. Αν τη ρωτήσεις τι θυμάται από τα σκοτεινά χρόνια της κατοχής, θα σου πει για τη Μαύρη Δευτέρα του Αυγούστου, μετά το πανηγύρι της Παναγίας και το γάμο της όμορφης Αλεξάνδρας. Ήταν η γειτόνισά της η Νύφη και περίμεναν το γάμο πώς και πώς. Θα έρχονταν κόσμος από τα γύρω χωριά, συγγενείς, φίλοι, ήταν και το πανηγύρι. Έγινε γλέντι κανονικό, την ίδια ώρα που λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα σχεδιάζονταν ο αφανισμός του χωριού. Ποτέ κανείς δεν φανταζόταν ότι τη μέρα που θα ξημέρωνε θα γινόταν στάχτη όλο το χωριό μαζί με τα όνειρα του γαμπρού και της νύφης.
Η κυρία Δήμητρα λέει ότι πρωί-πρωί άκουσε μεγάλη αναστάτωση και οχλαγωγία από το σπίτι που γινόταν ο γάμος. Τα νεόνυμφα και κάποιοι συγγενείς είχαν κοιμηθεί εκεί το βράδυ, καθώς η μετακίνησή τους για το χωριό του γαμπρού ήταν δύσκολη. Πριν προλάβει να δει τι γίνεται, έρχεται ο πατέρας της και τη διώχνει μαζί με την αδερφή της να φύγουν προς το ποτάμι, ενώ ο ίδιος κρύφτηκε σε μια αποθήκη. Οι πυροβολισμοί είχαν ξεκινήσει για τα καλά. Η μάνα της πρόλαβε τραυματισμένη να κρυφτεί και να σωθεί στο γειτονικό σπίτι του Βασίλη Σκουραβέλη για να της διηγηθεί μετά πώς άκουσε να σκοτώνουν όλη την οικογένειά του και να βιάζουν τη γυναίκα του. Η ίδια η κυρία Δήμητρα πρόλαβε, έφτασε στο ποτάμι και πέρασε με βάρκα απέναντι και γλίτωσε μαζί με κάμποσους ακόμα χωριανούς. Ο Αλέξανδρος Μάλιος ξύπνησε πολύ νωρίς το πρωινό εκείνης της Δευτέρας, παρότι από το γάμο της αδερφής του. Ήμουν 13 χρονών, μας διηγείται, και ο πατέρας μου με έστειλε να βγάλω τα ζώα. Βλέπετε, η καθημερινότητα της αγροτικής υπαίθρου δεν εξέταζε ούτε ηλικία ούτε μέρα. Άκουσε πυροβολισμούς και να καίνε το χωριό. Είδε κόσμο να τρέχει να σωθεί και εκεί που έκανε να πάει προς το σπίτι έφυγε και αυτός μαζί με τους άλλους. Πέρασε απέναντι. Σώθηκε. Κατέληξε στο γειτονικό νεοχώρι, όπου σε μια συζήτηση άκουσε πως το γάμο σκοτώθηκαν όλοι. Δεν άντεξε. Πήγε να δει με τα μάτια του. Στο χωριό ακόμα καίγονταν τα σπίτια και ακουγόταν κρότη που τον έκαναν να τρομάζει, όπως χαρακτηριστικά μας λέει. Έφτασε στο σπίτι του και είδε στη μικρή πλατεία μπροστά από την αυλή την οικογένειά του να κοίταται στο χώμα. Τον πατέρα του νεκρό με τον μικρό αδερφό στην αγκαλιά του. Την νύφη, το γαμπρό. Το σπίτι καμένο. Πριν τον πόλεμο ζούσαν στο κομμένο 657 άνθρωποι. Μετά τη σφαγή μετρήθηκαν 317 νεκροί. Ανάμεσά τους 119 γυναίκες. 97 παιδιά κάτω των 15 ετών. 38 άνθρωποι κάηκαν μέσα στα σπίτια τους. Μόνο 2 από όλα τα σπίτια έμειναν όρθια και η εκκλησία. Μέσα σε 6 ώρες. Σήμερα ζουν ακόμα 85 άνθρωποι που σώθηκαν από εκείνο το μακελιό της 16ης Αυγούστου το 1943. Ο καθένας έχει να μας πει και μια ιστορία. Ακούμε τις διηγήσεις τους και ζούμε και εμείς εκείνες τις τραγικές στιγμές. Γινόμαστε ερευνητές, καθώς το μέγεθος της καταστροφής είναι τόσο μεγάλο όσο και τα ερωτηματικά που άφησε πίσω της. Δύσκολα θα βρούμε την απάντηση. Σχεδόν κανείς από τους επιζώντες δεν στέκεται στη μανία των Ναζί, καθώς αυτή ήταν δεδομένη. Σκυλιά χαρακτηρίζουν τους άτεκτους δολοφόνους. Εωρούνται συγκεχημένες απόψεις για προδοσία και πολλοί ρίχνουν το φταίξιμο στους αντάρτες που έπαιρναν τρόφιμα στο χωριό. Δεν τέθηκε όμως ποτέ ζήτημα για αντίπεινα λόγω κάποιας επιχείρησής τους εναντίον Γερμανών. Και βρέθηκε αυτός ο κόσμος μετά, με όλη αυτή τη διχογνωμία, μέσα στη δίνη του εμφυλίου. Όλη αυτή η έξαρση βίας των κατακτητών απέναντι σε άμαχο πληθυσμό μπορεί να μην κατάφερε να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα του κόσμου, κατάφερε όμως να σπείρει διχόνοια και να μπολιάσει με μίσος την καρδιά του που εκφράστηκε στα μετέπειτα σκοτεινά χρόνια. Μέσα σε αυτή τη δίνη της ιστορίας λοιπόν έγινε και η προσπάθεια να καλυφθεί και να αποσιοποιηθεί το έγκλημα που διαπράχθηκε στο κομμένο. Τα ημερολόγια του γερμανικού στρατού έγραψαν για μια μάχη που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα 150 νεκρούς συμμορίτες. Δεν αναφέρονται όμως απώλειες από τη δική τους πλευρά. Αθώος βγήκε από τη δίκη της Νιρεμβέργης ο στρατηγός Χούμπερτ Λάντς, διοικητής της πρώτης μεραρχίας ορεινών καταδρομών, ο οποίος διέταξε τη σφαγή στο κομμένο. Ευτυχώς που μετέπειτα βρέθηκαν φωτισμένοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Ανάμεσά τους και ο γερμανός ιστορικός συγγραφέας Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, ο οποίος έτυχε να μάθει το ιστορικό μας. Επισκέφτηκε το χωριό μας και ξεκίνησε μια έρευνα στην οποία μεταξύ των άλλων κατάφερε να πάρει συνεντεύξεις από Γερμανούς και Αυστριακούς στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στο βιβλίο που μας πρόσφερε διαπιστώνει κανείς πως το κομμένο έγινε ένα στιγερό έγκλημα πολέμου.
Όπως μαρτυρούν οι ίδιοι οι στρατιώτες, ανάμεσα στα πτώματα υπήρχαν μικρά παιδιά που έφεραν στο στόμα τους εγκάβματα και επιβεβαιώνονται έτσι οι κομιώτες αυτόπτες μάρτυρες που λένε ότι υπήρχαν Ναζί οι οποίοι έβαζαν βαμπάκι με βενζίνη στα στόματα παιδιών και κατόπι φωτιά για να απολαύσουν το θέαμα. Δυστυχώς όμως η αλήθεια λάμπει μόνο στα μάτια κάποιων επιστημόνων, ανθρώπων της τέχνης και απλών πολιτών. Για κάποιους άλλους, ακόμα και σήμερα, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες προκειμένου να σωθούν οικονομίες. Είναι δύσκολο όμως να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Για ακόμα μία φορά η ελπίδα είναι οι νέες γενιές. Γι' αυτό και τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν την ιστορία σωστά. Πρέπει να έχουν ελευθερία στη σκέψη για να πάρουν τις αποφάσεις που εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε. Οι μαρτυρικοί τόποι κατέχουν μια εξέχουσα θέση μέσα στην περίοδο 40-45 που αποτελεί από τις πιο ένδοξες της ελληνικής ιστορίας. Και αυτό γιατί ακτινοβολούν όλο το μέγεθος της καθολικής αντίστασης που πρόβαλε ο ελληνικός λαός στους κατακτητές. Όλη την αυτοθυσία του στον άνισο αγώνα που ανάγκασε τον Χίτλερ να έχει στη χώρα μας 13 επίλεκτες μεναρχίες και να εφαρμόσει μέτρα παραβιάζοντας και τους πιο στοιχειώδεις κανόνες της πανανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου. Αναδεικνύουν όμως και μια άλλη διάσταση σε αυτή την ένδοξη περίοδο, καθώς αποτελούν ζωντανά τεκμήρια ενός παρελθόντος που δεν έχει μόνο ηρωισμούς και κατορθώματα, αλλά μιας ιστορίας που κατά το μεγαλύτερο μέρος της είναι γραμμένη από τα σφάλματα και τις συγκρούσεις ανθρώπων που περιχαρακώνονται γύρω από ιδέες και σύμβολα. Αν έρθουμε στο σήμερα, που οι νόμοι της παγκόσμιας αγοράς και η τεχνολογία έχουν μεταβάλει ριζικά παραδοσιακές αξίες και έχουν αφήσει χωρίς νόημα λέξεις, θεωρώ ότι η ιστορική γνώση χρειάζεται να αποτελεί μέσο καθημερινού αυτοπροσδιορισμού. Γι' αυτό και η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να εχμαλωτίζεται στο πένθος ή στα ηρωικά κατορθώματα, αλλά να δρά καθημερινά και να παράγει πολιτισμό. Επιτρέψτε μου να πω ότι για μας η ιδιαίτερη ιστορία του μαρτυρικού μας τόπου μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, να κρατάμε τον τόπο μας ζωντανό, να επιβιώνουμε. Και ελπίζουμε μια μέρα να μην καταλήξουμε το όνομα μιας πλατείας στην οποία θα καταθέτουν στεφάνια σε κάθε επέτειο. Στόχος είναι οι τόποι μας να γίνουν εκπαιδευτικοί προορισμοί, γιατί πρέπει να μεταλαμπαδευτεί αυτή η εμπειρία, η τραγική εμπειρία στις νεότερες γενιές και να διατηρηθεί κατά αυτόν τον τρόπο έτσι, να έχουμε συνέχεια στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να πληρώσουμε τον κύριο Πίτερ.